Γεια σας παιδιά. Δεν βγάζει ατμό, μου λέει μια κυρία. Κλασική περίπτωση βούλωση από άλατα. Λοιπόν, να κάνουμε το τεστ. Θα βγάλουμε. Από εδώ μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι βολωμένο το σωληνάκι μέσα ή το λάστιχο. Λοιπόν, πατάμε και φυσάμε. Τίποτα. Δεν μπαίνει αέρας, δεν μπορεί να βγει και ατμός. Λοιπόν, τα κατσαβίδια και τα ανοίγουμε. Παιδιά, προσέξτε. Όταν θα βγάλουμε το καπάκι, μία φωτογραφία, έτσι, όλοι έχουμε κινητά. Μία φωτογραφία παίρνουμε για να το συναρμολογήσουμε πάλι. Εντάξει, λοιπόν, ξεκινάμε. Ευτυχώς έχουμε πολλές μύτες, γιατί δεν ταιριάζουν όλες οι μύτες. Ξεβιδώσουμε, έτσι. Εδώ είμαστε. Προσέξτε μετά αυτά εδώ δηλαδή που μπαίνουν, έτσι. Όλα. Αυτό πρέπει να βγει από εδώ μπροστά. Εδώ είμαστε. Δεν ξεχνάμε την πρίζα, έτσι. Δεν ξεχνάμε την πρίζα. Λοιπόν, το σωληνάκι αυτό εδώ. Αυτό το σωληνάκι πάει μέσα. Από εδώ βγαίνει ο ατμός. Με ένα κατσαβιδάκι θα τα ανοίξουμε προσεκτικά λίγο. Αυτό είναι. Εδώ. Όχι. Λοιπόν. Ένα σύρμα. Ένα σύρμα, μια βελόνα, κάτι. Τόσο μήκος να έχει περίπου. Αυτό ήταν, ξεβούλωσε. Μαζευτήκαν άλατα δηλαδή εδώ μέσα. Θα βάλουμε λίγο νεράκι τώρα μέσα. Να βγάλουμε τα άλατα αυτά που διαλύσαμε. Λοιπόν, πετάξαμε το νερό, τώρα θα ξαναβάλουμε πάλι το λάστιχο. Θα ξαναβάλουμε το λάστιχο πάλι εδώ. Να πάει μέχρι τέρμα και με μια τανάλια, πρέπει να το σφίξουμε τώρα, έτσι, να το σφίξουμε πάλι. Αυτό είναι. Δεν πρόκειται να φύγει τώρα από εδώ. Και ξεκινάμε πάλι τη συναρμολόγηση. Πρέπει να θυμόμαστε δηλαδή πού ήταν το κάθε ένα. Όλα αυτά πώς ήτανε. Οι διακόπτες, εδώ οι λάμπες μέσα, εδώ έχει λάμπες μέσα. Πρέπει να τα βάλουμε πάλι εκεί που ήταν ακριβώς. Αυτό μπαίνει στα πλάγια, εδώ έτσι. Δεν γίνεται να τα βάλετε αλλιώς, δεν θα κουμπώσει, παιδιά. Ακόμα και το καλώδιο, παιδιά, εδώ έτσι όπως είναι, έτσι, αν βγει, εδώ ακριβώς. Όλοι δεν είστε τέλεια. Είπαμε, δεν γίνεται να πάει λάθος. Αν πάει λάθος,
Δεν θα κουμπώσει. Δεν θα κουμπώσει. Προσέχουμε λίγο τα καλώδια μέσα. Κοιτάξτε. Κατευθείαν δηλαδή, κοιτάξτε εδώ. Έπρεπε να μπει μέσα αυτό. Αυτό είναι. Βλέπετε παιδιά, πρέπει να πάει ακριβώς έτσι. Να βάλουμε τις βίδες και να το βιδώσουμε πάλι. Λοιπόν παιδιά, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το τεστ. Θα ρίξουμε το νεράκι εδώ λίγο και θα το βάλουμε στην πρίζα. Ποτέ δεν κάνουμε εργασίες με την πρίζα, έτσι. Είναι επικίνδυνο το ρεύμα. Θα βάλουμε λίγο νεράκι εδώ. Θα κλείσουμε το πόμα. Θέλω να σας πω το πόμα αυτό. Όταν το νερό μέσα αποκτά δηλαδή μια θερμοκρασία πάνω από 100 βαθμούς για να βγάλει ατμό, έτσι. Το πόμα αυτό εδώ πέρα είναι ασφαλείας. Δεν μπορούμε να το ξεβιδώσουμε. Μην προσπαθήσετε. Εάν τυχόν και χαλάσει, δηλαδή προσπαθείτε να το ξεβιδώσετε και δεν ξεβιδώνει. Εάν τυχόν χαλάσει και μπορέσετε να το ξεβιδώσετε, εδώ θα πετάξει ατμό. Έτσι παιδιά, να το βάλουμε στην πρίζα για να κάνουμε το τεστ. Το τεστ εδώ, έτσι. Αυτό είναι. Παιδιά, έτοιμο. Πάμε για καθάρισμα. Έτσι παιδιά, όχι με την πρίζα δουλειές. Εντάξει, ανοίγουμε, κάνουμε, βγάζουμε φωτογραφίες για να το συναρμολογήσουμε πάλι έτσι όπως ήτανε. Λοιπόν παιδιά, να πούμε και δύο λόγια. Πώς δουλεύει το όλο σύστημα. Αυτό μέσα, είδατε το καζανάκι που είναι, έτσι. Το καζανάκι αυτό έχει ένα θερμοστάτη πάνω και μια αντίσταση μέσα. Η αντίσταση αυτή, μόλις πατήσουμε το κουμπί, αρχίζει και ζεσταίνει το νερό. Το νερό το φτάνει δηλαδή πάνω από 100 βαθμούς θερμοκρασία για να αρχίσει να βγάζει τον ατμό. Όταν είναι βολωμένο όμως, όταν είναι βολωμένο, δεν μπορεί να βγάλει τον ατμό. Δηλαδή σε περίπτωση που υπάρξει τέτοιο πρόβλημα, δεν το βάζουμε στην πρίζα, δεν πατάμε το διακόπτη. Εάν πατήσουμε το διακόπτη και δεν μπορεί να βγάλει και χαλάσει ο θερμοστάτης, τότε μπορεί να έχουμε έκρηξη. Αν υπάρχει η τρύπα, δηλαδή η δυνατότητα δηλαδή, να βγάλει ο ατμός, το πολύ πολύ να μας χαλάσει το λαστιχάκι. Υπάρχει ένα λαστιχάκι μέσα, το οποίο μπορεί αυτό να σπάσει και να βγάλει λίγο ατμό. Έτσι παιδιά, εάν υπάρχει πρόβλημα, δεν το βάζουμε καθόλου στην πρίζα. Εντάξει φίλε μου, λοιπόν, και αν θέλετε να μην παθαίνει ζημιά ποτέ αυτό το πράγμα, απεσταγμένο νερό ή νερό της βροχούλας, τα παιδιά, έτσι. Νερό της βροχούλας βάζουμε μέσα και είμαστε τέλειοι. Δεν πρόκειται. Τα άλατα κάνουν τη ζημιά. Εντάξει παιδιά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε μαζί, έτσι. Προχωράμε μαζί. Κύριε Γιάννη, και αυτό δεν βγάζει ατμό. Περίμενε, περίμενε. Έχουμε κι άλλο εδώ. Τι να κάνουμε. Τα κατσαβίδια και γρήγορα. Να είστε καλά ρε παιδιά, να είστε καλά.